Πολύ ωραία, γεμίζει τη σέντρα. Εκεί δεν είναι κανένα παίκτη του Ιλιακού Λαχενών στο μπροστινό δοκάρι. Και τελικά η παρέμβαση του Τσέλου καταλήγει στα χέρια του τερματοφύλακα Ρόζη. Ο Ρόζης δίνει αριστερά στο Λιάπη. Ο Λιάπης προσπαθεί να βρει με μία τον Κοκόνη. Ο Κοκόνης κουρβάρει με το στήθος στο χώρο του κέντρου. Ο Κοκόνης δίνει πίσω στο Τζάτζο. Ο Τζάτζος δίνει πολύ ωραία μπαλιά. Τελικά όμως επεμβαίνει εκεί ο Κουσάβελος. Γίνεται μία κόντρα και την μπάλα την έχει πάλι ο Κοκόνης. Λάθος όμως αυτός μεταβίβαση. Την μπάλα την γυρίζει ο Καραγιαννάκης ο Γιώργης. Ο Γιώργης ο Καραγιαννάκης δίνει στο Τζέλο. Ο Τζέλος τώρα προωθεί την μπάλα. Γίνεται κάποιο φόλο εκεί, το αφήνει το πλεονέκτημα ο διαιτητής, ο Καψάλης χερίδης στη μονομαχία. Τη δίνει στον Καραγιάννη τον Γιώργη, τελικά είναι offside. Ναι, είναι offside ο παίκτης του Ναυπλίου ο Τζάτζος μετά από την υπόδειξη του επόπτη γραμμών. Μια βαθιά παλιά που έγινε προς τον Τζάτζο, αυτός συνεχίζει σε θέση offside. Κουσάβλος θυμάται να εκτελέσει το offside, προσπαθεί να δώσει στον Καραγιαννάκη τον Γιώργη, αυτός αργεί να καταλάβει την παλιά του Κουσάβελο και τελικά η παρέμβαση του Δελογιάννη μπάλα πλάγιο του πρώτου Ιλιακού Λαχενών για τα δεξιά όπως επιτίθεται η ομάδα των Λαχενών. Έχει ανέβει σε αυτά τα πρώτα λεφτά ο Ιλιακός Λαχενών, προσπαθεί με κάθε τρόπο να πλησιάσει την εστία του τερματοφύλακα Ρόζη. Ένα πλάγιο που ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Καραγιαννάκης, τη δίνει στο Τζέλο. Ο Τζέλος επιτόπιες τρίπλες εκεί. Τελικά κάποιο φράγμα δεν σφυρίζεται. Λένε ότι ο υπέρθος του Ναυπλίου στο χώρο του κέντρου, βαθιά μπαλιά. Εκεί κόβει ο Φωτόπουλος. Φωτόπουλος, λάθος μπαλιά του Φωτόπουλου. Τελικά επεμβαίνει και κερδίζει πάλι την μπάλα. Τη δίνει στον Κουσάβελο. Ο Κουσάβελος στο Τζέλο. Τρίπλες στο Τζέλο εκεί. Έγινε κάποιο σπρόξιμο, δεν δόθηκε πάλι το φάουλ. Φάουλ γίνονται στους παίκτες του Ιλιακού Λαχενών. Τελικά δεν σφυρίζει ο διαιτητής. Αφήνει να εξελιχθεί το παιχνίδι. Τώρα η μπάλα στο Γαλάνι, ο Γαλάνης δίνει στον Καραγιαννάκη το σάκι. Ο Καραγιαννάκης το σάκι δίνει πολύ ωραία στο Καψάλι. Ο Καψάλης από τα δεξιά, όπως επίτευε θεμάτων Λαχενών, ετοιμάζεται, εκτελεί η σέντρα. Ο Ευαγγελίσης πιάνει ένα ωραίο μονοκόμμα το σουτ. Αλλά ο τερματοφύλακας Ρόζης απέκρουσε την μπάλα. Ένα πολύ ωραίο μονοκόμμα το σουτ του Ευαγγελιστή. Ο τερματοφύλακας Ρόζης δεν ανησύχησε, πήγε η μπάλα στην αγκαλιά του. Πολύ καλή ενέργεια αυτή των παιχτών του Ιλιακού Λαχενών. Πρεσάρει τώρα ο Ιλιακός Λαχενών στον χώρο του κέντρου τους παίκτες του Ναυπλίου. Εκεί ο Γκογόνης μετά από το ελεύθερο βολέ πήρε την κεφαλιά. Τελικά ελέγχει ο Κουσάβελος. Διώχνει με δύναμη. Εκεί πηδάει ο Ευαγγελιστής, δεν παίρνει την μπάλα. Ένα λάθος, κερδίζει ο Ευαγγελιστής την μπάλα. Προσπαθεί να δώσει τον Καραγιαννάκη το σάκι, αλλά δεν είναι δυνατή η μπαλιά του. Ενώ ο Καραγιαννάκης ο σάκης έφευγε πίσω από την πλάτη του Ναυπλίου. Στον χώρο του κέντρου τώρα ελέγχει ο Σταυρόπουλος. Ο Σταυρόπουλος προσπαθεί να ανοίξει την μπάλα προς τον Κοκόνη. Ο Κοκόνης κερδίζει εκεί τη μονομαχία με τον Κουσάβελο. Τι γίνεται το φάουλ όμως από τον Κουσάβελο. Είναι σίγουρο φάουλ αυτό από τον Κουσάβελο. Κερδίζει ο Μάδων απλό ένα φάουλ από τα αριστερά. Ο Κοκόνης δίνει στο Λιάπη. Ο Λιάπης τώρα από τα αριστερά κρατάει την μπάλα. Προσπαθεί να βγάλει κάποια σέντρα. Επεμβαίνει εκεί ο Καραγιαννάκης ο Γιώργης, αλλά ο Τζάτζος κάνει το φάουλ εκεί. Την μπάλα ανέχει τώρα ο Καψάλης, κατεβάζει την μπάλα στο χώρο του κέντρου, δίνει στο Γαλάνι. Ο Γαλάνης γυρνάει προς τα πίσω στο Μουγκό. Ο Μουγκός πατάει ωραία την μπάλα. Δίνει την μπάλα στον Κουσάβελο. Κουσάβελος δίνει με μία στο Γαλάνι. Γαλάνι στο Σύνο. Αφήνει την μπάλα στο Μουγκό. Ο Κουσάβελος τώρα προωθεί την μπάλα. Προσπαθεί να δίνει την μπάλα στον Καραγιαννάκη τον Γιώργο. Ο Γιώργος Καραγιαννάκη δίνει στον Ευαγγελιστή. Εκεί ελέγχει ο Λιάπης, ο Σταυρόπουλος, συγγνώμη, την μπάλα. Δίνει στον Κούτρι, ο Κούτρης στον Μούρκα. Ο Μούρκας αλλάζει ωραία το παιχνίδι στο Φρίζιλα, αλλά είναι δυνατή η μπαλιά. Δεν την προλαβαίνει, δεν ήταν ο Φρίζιλας, ήταν ο Λιάπης. Δεν προλαβαίνει την μπάλα και ο Ιλιακός Λαχενών κερδίζει ένα πλάγιο out. Ένα πλάγιο out που θα εκτελέσει ο Τσέλος. Ενώ παίζονται γύρω στα 7-8 λεφτά στο πρώτο ημίχρονο, ο Καψάλης εκεί κερδίζει μονομαχία στο πλάγιο. Προσπαθεί να περάσει με κάποιες επιτόπιες τρίπλες, δεν καταφέρνει τίποτα. Τελικά ο Τζάτζος δίνει με το στήθος με μία την μπάλα προς τα πίσω. Ωραία παλιά του Σταυρόπουλου στον Κοκόνη, αλλά εκεί τρέχει γρήγορα, πιο γρήγορα ο Κουσάβελος, ελέγχει την μπάλα και δίνει στο Μουγκό. Ο Μουγκός τώρα προωθεί την μπάλα προς το χώρο του κέντρου. Μια παλιά προς τον Καραγιαννάκη το Σάκη, προς τα δεξιά. Ο Καραγιαννάκης ο Σάκης περνάει, προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι, δεν τα καταφέρνει. Μπάλα προς κάποιον αμυντικό και κατέληξε στην αγκαλιά του Λιάπη. Σταυρόπουλος τώρα. Σταυρόπουλος δίνει στο Μούρκα. Ο Μούρκας δίνει στο Φρίζιλο. Ο Φρίζιλος γυρίζει την μπάλα στο Ρόζι.
Ο Ρόζης αυτός αλλάζει παιχνίδι στον Κούτρι. Ο Κούτρις τώρα προσπαθεί να παγώσει λίγο το παιχνίδι, δίνει στον Κοκόνη. Ο Κοκόνης πάλι προς τα πίσω στον Ρούμπι και ο Ρούμπις μάλλον θα αφήσει και αυτός με τη σειρά του στο Ρόζι. Προσπαθεί στο δεύτερο μήχρονο να παγώσει κάπως το παιχνίδι η ομάδα του Ναυπλίου, κερδίζει άλλωστε με 2-0. Ένα λάθος που γίνεται από το Μούρκα, την μπάλα την ελέγχει ο... Ο Μουγκός έδωσε πολύ ωραία αριστερά στον Ευαγγελιστή. Ευαγγελιστής τρίπλες επιτόπιες και τελικά του γίνεται το φάουλ εκεί από το Δελογιάννη. Ένα φάουλ από τα αριστερά όπως επιτίθεται η ομάδα των Λεχενών. Ο Μουγκός, όχι θα επαναληφθεί το φάουλ. Έδωσε κάποια πνοή η είσοδος του Ευαγγελιστή στο δεύτερο ημίχρονο στην ομάδα του Ηλιακού. Μουγκός στον Ευαγγελιστή, Ευαγγελιστής πολύ ωραία σέντρα. Εκεί ανατρέπεται ο Καψάλης. Τελικά την μπάλα την προλαβαίνει ο Φωτόπουλος από την άλλη πλευρά. Φωτόπουλος γεμίζει για αυτός με τη σειρά του, αλλά η μπάλα κατευθείαν out. Κουσάβελος τώρα δίνει στο Φωτόπουλο, Φωτόπουλος πάλι στον Κουσάβελο. Κουσάβελος στον Ευαγγελιστή. Χάνει εκεί την μπάλα ο Ευαγγελιστής, μετά παρέμβαση του Καρέλη, επεμβαίνει ο Φωτόπουλος και η μπάλα τελικά πλάγιο out υπέρ του Ηλιακού Λεχενών, έπειτα από το διώξιμο αυτού του Σταυρόπουλου. Ένα σπρώξιμο έγινε εκεί, το επαναλαμβάνω και πάλι, στη σέντρα που έκανε ο Ευαγγελιστής στον Καψάλη. Κάτι έγινε εκεί, ο διαιτητής Λαδάς δεν έδωσε τίποτα, είπε συνεχίζεται. Ο Ευαγγελιστής τώρα μετά το πλάγιο out, κόβει εκεί δυναμικά ο Καρέλης. Την μπάλα λένε και ο Κουσάβελος. Λάθος του Κουσάβελου, κερδίζει ο Κοκόνης. Αλλά γρήγορος εκεί, πολύ γρήγορος ο Σύνος, κερδίζει το πλάγιο out. Δυναμικά ο Σύνος εκεί πήγε να μετά το διόρθωσε αμέσως το λάθος του Κουσάβελου. Φωτόπουλος δίνει την μπάλα στον τερματοφύλακα τον Καραλάγα. Καραλάγας αυτός αφήνει με τη σειρά του στον Κουσάβελο. Κουσάβελος αλλάζει δεξιά στον Καραγιαννάκη τον Γιώργο. Καραγιαννάκης Γιώργης δίνει στο Τζέλο. Ο Τσέλος κερδίζει εκεί το φάουλ από τον παίκτη του Ναυπλίου που πρέπει να είναι ο Κυράκης. Ένα φάουλ από τα δεξιά. Εκτελεί ο Τσέλος. Και οι δύο ανάμεσα πηδάνε δύο απάνω στον Καραγιαννάκη το Σάκη. Κερδίζει τελικά το φάουλ ο Καραγιαννάκης Σάκης. Ένα φάουλ στο 5 μέτρα έξω από μεγάλη περιοχή, τερματοφύλακα Ρόζη και προς τα δεξιά εκτελεί ο Τσέλος προς τον Καραγιαννάκη το Σάκη. Καραγιαννάκης προσπαθεί να γυρίσει, έγινε κόντρα εκεί, δεν δίνει τίποτα διαιτητής και τελικά η μπάλα μετά από παρέμβαση του Φρίζερ κατευθύνεται αράουτ. Κουσάβελος αλλάζει το παιχνίδι προς τα αριστερά στο Μουγκό. Ο Μουγκός δίνει στο Φωτόπουλο. Φωτόπουλος άσχημη παλιά απάνω στο Κοκόνι. Ο Κοκόνης ελέγχει τώρα την μπάλα, πετάει αριστερά, αλλά μάλλον είναι δυνατή η παλιά του, δεν προλαβαίνει ο Λιάπης. Και ένα νέο πλάγιο out υπέρ του Ηλιακού Λεχενών. Ηλιακός Λεχενών ξεκίνησε δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο, κατάφερε όμως τον Ναύπλιο να ισορροπήσει το παιχνίδι. Κουσάβελος τώρα δίνει στον Καψάλη, Καψάλης στο Τζέλο. Ο Τσέλος δίνει στο Γαλάνιο, ο οποίος δεν φάνηκε πολύ σήμερα. Γενικά μπορώ να πω, η απόδοση ομάδος δεν ήταν αυτή που αναμενόταν για το σημερινό παιχνίδι. Τελικά το Ναύπλιο ετοιμάζεται για μια νέα αντεπίθεση, μια παλιά προς τον Κοκόνη. Τελικά επεμβαίνει και ο Κουσάβελος, δίνει την μπάλα στο Τσέλο, πατάει ο Τσέλος την μπάλα. Λάθος και του Τσέλου. Μετά από την τρίπλα που προσπάθησε να κάνει, ο Φρίζλας γυρνάει στον τερματοφύλακα, όχι επενεύει ο Ρούμπις εκεί, πήρε την μπάλα, δίνει στον Κούτρα. Ο Κούρτης κάνει λάθος, τώρα την μπάλα την έχει ο Ευαγγελιστής. Ο Ευαγγελιστής προσπαθεί να δώσει με μία στον Μουγκό. Καλή ευκαιρία αυτή, αλλά άργησε ο Ευαγγελιστής να κάνει την παλιά. Προσαρίστηκε γρήγορα από τους παίχτες του Ναυπλίου και χάθηκε αυτή η ευκαιρία. Φωτόπουλος κερδίζει σε αέριες μονομαχίες εκεί με δύο απανωτές κεφαλιές. Ο Φρίζελας τώρα προσπαθεί, περνάει τελικά ανάμεσα από δύο.
Αλλά τελικά και το φάουλ δίνεται υπέρ της ομάδας των Λεχιανών. Καραγιαννάκης δίνει στον Κουσάβελο, Κουσάβελος από τα δεξιά στον Τζέλο. Τζέλο στον Καψάλη. Καψάλης μια βαθιά παλιά, κόβεται τελικά για τον Γαλάνη, κόβεται εκεί. Θρίζηλας. Παιχνίδι κέντρου τώρα γίνεται. Με απανοτές εναλλαγές μπάλας από τους ποδοσφαιριστές εκατέρωθεν των ομάδων. Αλλαγές τώρα των ποδοσφαιριστών της ομάδας των Αυπλίου. Ο Ρος δίνει στον Σταυρόπουλος. Σταυρόπουλος πάει να αλλάξει μια παλιά εκεί. Τελικά επεμβαίνει. Ο Ευαγγελιστής τώρα έχει την μπάλα. Δίνει πίσω στο Φωτόπουλο. Ο Φωτόπουλος προσπαθεί να δώσει με μία στο Μουγκό. Δεν τα καταφέρνει. Κούρτης τώρα τελικά. Παρέμβαση του Καραγιαννάκη και μπάλα υπέρ των Αυπλίου. Ένα πλάγιο out που εκτέλεσε ο Καρέλης, δίνει την μπάλα στο Φρίζηλα. Φρίζηλα θυμάζεται να κάνει κάποια βαθιά παλιά, ναι, την κάνει προς τον Κοκκόνη. Κοκκόνη την παίρνει την μπάλα με το χέρι, αμέσως ο επόπτης γραμμών εκεί το υποδεικνύει, σφυρίζει ο διαιτητής. Κουσάβελο στον Καραλάγα. Καραλάγας δίνει στο Τζέλο. Ο Τζέλος προωθεί την μπάλα προς τον Καψάλη. Καψάλης τώρα, στο χώρο του κέντρου. Κάνει με τοπική προσπάθεια. Προσπαθεί να περάσει, τελικά κερδίζει ένα πλάγιο out. Σε πήρε Τσέλο! Τσέλος τώρα στο χώρο του κέντρου. Πολύ ωραία παλιά στο Μουγκό. Ο Μουγκός προσπάθησε να περάσει το Γαλάνι, τελικά δεν τα κατάφερε. Ελέγχουν οι παίκτες των Αυπλίου. Κινήσεις πολλές. Την μπάλα την ελέγχει ο Φρίζηλας. Ο Φρίζηλας αλλάζει προς τα δεξιά. Στον Κούρτη, ο οποίος κοντρολάρει αυτός πολύ ωραία. Τη δίνει την μπάλα στον Καρέλη. Ο Καρέλης δίνει πάλι στον Κούρτη. Περνάει εκεί ανάμεσα από δύο, τρεις. Πολύ ωραία. Πολύ ωραίο μπάσιμο του ποδοσφαιριστή του Ναυπλίου. Τελικά ο Κουσάβλος παρένευε εκεί και πέταξε την μπάλα πλάγια ότι υπέρ της ομάδας του Ναυπλίου και δεξιά όπως επιτίθεται. Εκτελείται το πλάγιο out. Ένα φάουλ που γίνεται και από τον Σταυρόπουλο στο Φωτόπουλο. Σφυρίζεται αμέσως από το διαιτητή. Τίποτα το ιδιαίτερο. Το Ναύπλιο δεν έχει απειλήσει στο δεύτερο ημίχρονο καθόλου την αιστεία του Καραλάγα. Παίζει μάλλον παθητικά και αμυντικά. Έχει εξασφαλίσει για αυτόν το σκορ. Είναι ήδη 2-0. Το Ηλιάκος αγωνίζεται να βρει κάποια διέξοδο. Τώρα ο Μουγκός με μια καταμέτωπη επίθεση που θα δει να δώσει στον Ευαγγελιστή. Ο Ευαγγελιστή δεν κατάλαβε την μπαλιά. Και τελικά ένα offside που δίνεται. Ο διαιτητής αφήνει. Συνεχίζει το παιχνίδι. Την μπάλα τώρα την έχει ο Καψάλης. Καψάλης προσπαθεί να δώσει τον Γαλάνη, δεν τα καταφέρνει. Τελικά κερδίζει ο Καρέλης. Γίνεται φάουλ από τον Κουσάβελο. Σφυρίζεται αμέσως από τον διαιτή Λαδά. Ο Τζάτζος δίνει στο Φρίζηλα. Ο Φρίζηλας δεν μπορεί με μία να βρει τον συμπαίχτη του. Τελικά ο Γαλάνης κερδίζει την μπάλα. Γαλάνης δίνει στο Τζέλο. Ο Τσέλος δίνει στο Καραγιαννάκη το Γιώργη. Καραγιαννάκη Γιώργης προωθεί πολύ ωραία την μπάλα. Δίνει ωραία στο Γαλάνιο. Ο Γαλάνης ετοιμάζει να κάνει κάποια σέντρα. Την κάνει αλλά είναι τελείως άστοχη. Προσπάθησε για το καλύτερο ο Γαλάνης. Δεν του έπιασε αυτή η σέντρα. Ενώ μπαίναν οι ποδοσφαιριστές του Ηλιακού Λεχιανών. Τελικά η σέντρα που έβγαλε ήταν κατευθείαν out. Ένα out που ετοιμάζεται να το εκτελέσει ο τερματοφύλακας Ρόζης. Τα λεπτά κυλούν, η ομάδα των Αυπλίου κερδίζει, τίποτα το ιδιαίτερο.
Ο Ηλιακός προσπάθησε, έκανε ένα καλό ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο, τον Άφλιο ισορρόπησε το παιχνίδι. Το άγχος τώρα το έχει ο Ηλιακός, όχι η ομάδα του Ναυπλίου. Κουσάβελος τώρα ελέγχει στο χώρο, της αμυνάς του γυρνάει στον Καραλάγα. Καραλάγας, δυνατό βολέ προς τον Γαλάνη. Πολύ ωραίο το κοντρόλ του Γαλάνη εκεί. Προσπαθεί να δώσει με μία στον Καραγιαννάκη, κόβεται τελικά ο Καραγιαννάκης από το Ρούμπι. Δυνατή άμυνα του Ναυπλίου. Δεν αφήνει περιθώριο για τους επιθετικούς του Ηλιακού Λεχενών. Ο Κουσάβελος γυρνάει την μπάλα πίσω στον Καραλάγα. Καραλάγας δίνει με μία στον Καραγιαννάκη τον Γιώργο. Καψάλης τώρα από τα δεξιά. Δίνει στον Γαλάνη. Γαλάνης εκεί μαρκάρεται και κερδίζει ένα play out. Άρχισε να γίνεται νεαρό και το δεύτερο ημίχρονο. Οποιαδήποτε κριτική θα ήταν μάταια. Τον Άφλιο έχει εξασφαλίσει το σκορ. Ο Ηλιακός πράγματι όμως προσπαθεί. Δεν μπορούμε να πούμε το αντίθετο. Μια ωραία παλιά του Γαλάνη προς το τζέλο. Τρέχει εκεί πιο γρήγορα. Ο Ρούμπης κόβει την μπάλα. Τη δίνει την μπάλα στον Καρέλη. Καρέλης περνάει. Δίνει στον Κούρτρι. Ο Κούρτρις χάνει την μπάλα. Τελικά την κερδίζουν οι παίκτες του Ναυπλίου. Ανοίγει όμως την μπάλα Σταυρόπουλος. Σταυρόπουλος την κέρδισε ο Μουγκός. Ο Μουγκός τώρα δίνει μια ωραία παλιά προς τα δεξιά στον Καψάλη. Τελικά δεν μπορεί να κοντρολάρει την μπάλα και κερδίζει ένα κόρνερ ο Ηλιακός Λεχενών. Και ενώ η ομάδα του Ναυπλίου εξακολουθεί να κερδίζει 2-0, ο Ηλιακός αντίνει τις προσπαθειές του να μειώσει σε κάποιο τέρμα. Εκτελεί ο Ευαγγελιστής. Καλοτραβημένος στο πρώτο δοκάρι. Επενέβη εκεί ένας αμυντικός και πάλι νέο κόρνερ υπέρ του Ηλιακού Λεχενών. Εάν έβανε ο Ηλιακός Λεχένων αυτή τη στιγμή κάποιο γκολ σε αυτό το πεντάλεπτο που παίζεται η μπάλα, θα άλλαζαν τα πράγματα. Καλοτραβημένο και το δεύτερο κόρνερ που έκανε ο Ευαγγελιστής, αλλά η παρέμβαση του Καψάλη εκεί που έδειξε η κεφάλια βρήκε η μπάλα στο πόδι και κατευθύνθηκε out. Την μπάλα τώρα την έχει ο Κούτρης προς τα δεξιά, ανοίγει ωραία στον Κοκκόνη. Εκεί μαρκάρεται πολύ ωραία από το Σύνο και κερδίζει και το φάουλ ο Σύνος. Ο Μουγκός εκτελεί αυτό το φάουλ, ο Κουσάβελος. Κουσάβελος αλλάζει δεξιά το παιχνίδι προς το τσέλο. Ο Τσέλος αλλάζει το παιχνίδι δεξιά στον Καραγιαννάκη τον Γιώργο. Κερδίζει ο Καραγιαννάκης ο Σάκης, την μπάλα την έχει ο Γαλάνης. Ο Γαλάνης προσπαθεί να βρει με μία προς τα πίσω τον Ευαγγελιστή που ερχόταν, αλλά παρενέβη εκεί ο Καρέλης και κέρδισε την μπάλα. Μια βαθιά παλιά τώρα δεν την καταλαβαίνει ο Κοκκόνης, ο παίκτης του Ναυπλίου, την ελέγχει ο Κουσάβελος που αλλάζει την μπάλα προς τον Μουγκό, προς τα αριστερά. Μουγκός τη δίνει στον Ευαγγελιστή. Ευαγγελιστής ο Σύνο. Ο Σύνος στον Κουσάβελο, ο Κουσάβελος στον Μουγκό, ο Μουγκός στον Τζόλο. Αλλαγές, πολλές αλλαγές στον χώρο του κέντρου από τους παίκτες του Ηλιακού Λεχενών. Ο Γαλάνης εκεί κερδίζει ένα φάουλ και από τα δεξιά. Αφήνει την μπάλα να το εκτελέσει ο Τσέλος, το Τσέλος στο Γαλάνη. Ο Γαλάνης κατά μέτωπο επίθεση, περνάει πολύ ωραία στον Ευαγγελιστή. Ο Ευαγγελιστής προσπαθεί να δώσει με μία προς τα πίσω. Τελικά αντεπίθεση ομάδας του Ναυπλίου. Την μπάλα την ελέγχει ο Τζάτζος. Ο Τζάτζος πατάει πολύ ωραία την μπάλα προς τα πίσω. Τελικά παρέμβασε ο Ευαγγελιστής και η μπάλα πλάγια ο Τιπέρ της ομάδας του Ναυπλίου. Δίνει την μπάλα στο Σταυρόπλο, γεμίζει ο Τζάτζος. Μόνος του εκεί πέρα ο παίκτσογο του Ναυπλίου κάνει επιτόπιες τρίπλες. Τελικά επεμβαίνει μια χαμένη ευκαιρία από τον Ναύπλιο, ξεχασμένος μέσα στην πεναλτιέρα ο παίκτης του Ναυπλίου, ο Κούτρης. Και τελικά τελευταία στιγμή επενέβη και ο Κουσάβελος δυναμικά και πέταξε την μπάλα κόρνερ. Ένα κόρνερ που εκτέλεσε
που εκτέλεσε ο παίκτης ένα φλιού, δίνει στο Τζάτζο. Ο Τζάτζος πέρασε και τελικά κερδίζει ένα φάουλο από τον Κουσάβελο. Το φάουλ ετοιμάζεται να το εκτελέσει ο Τζάτζος και από τα αριστερά. Εντάξει, τη μεγάλη περιοχή του Ηλιακού Λεχενών. Ετοιμάζεται, το εκτελεί, καλοτραβηγμένο, τελικά offside. Offside παίκτες του δύο, παίκτες του Ναυπλίου. Το ελεύθερο βολέο του Καραλάκα φέρνει την μπάλα στο χώρο του κέντρου που ελέγχει ο Σταυρόπουλος. Ο Σταυρόπουλος δίνει αριστερά στο Γυράκι. Ο Κυράκης πάλι στο Σταυρόπουλο με μία. Ο Σταυρόπουλος κρατάει την μπάλα. Σταυρόπουλος πάλι. Αλλάζει το παιχνίδι αριστερά, δεξιά στο Μούρκα. Ο Μούρκα στο Τζάτζο. Ο Τζάτζος με μία για τον Μούρκα. Κοντρολάρει ο Μούρκας εκεί. Δίνει στο Τζάτζο. Ο Τζάτζος προσπαθεί να περάσει ανάμεσα από δύο, δεν τα καταφέρνει. Κερδίζει όμως τις κόντρες. Τελικά ο Φωτόπουλος δίνει με μία ωραία την μπάλα στον Ευαγγελιστή. Ο Ευαγγελιστής κρατάει την μπάλα, δίνει στο Φωτόπουλο. Φωτόπουλος, λάθος μπαλιά του Φωτόπουλου δεξιά που δεν ήταν κανένας. Και κέρδισαν οι παίκτες του Ναυπλίου με πρωταγωνιστή το Λιάπη, γιατί έχει κάνει ένα μεγάλο παιχνίδι σήμερα. Παρέμβαση του Καραγιαννάκη, κερδίζει την μπάλα. Λάθος και αυτός του Καραγιαννάκη. Κερδίζει ο Κούτρης. Λάθη και από τις δύο ομάδες. Την μπάλα την έχει ο Τζάτζος. Ο Τζάτζος πατάει ωραία την μπάλα. Προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι. Ναι, και βρίσκει πολύ ωραία τον Κούτρη. Από τα δεξιά, λάθος όμως κοντρόλ του Κούτρη. Και μετά από παρέμβαση του Κουσάβελου, κερδίζει ο Ηλιακός ένα πλάγιο out.